Όλο ένα και περισσότερα άτομα διαμαρτύρονται για πόνους στο ισχύο χωρίς όμως να γνωρίζουν την αιτία. Ασθενείς τρίτης ηλικίας, αλλά πλέον και νέοι άνθρωποι, παρουσιάζουν προβλήματα κίνησης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις καθυλώνονται ακόμη και στο κρεβάτι. Τραυματισμοί στην εργασία ή την άθληση, εκφυλιστικές νόσοι είναι μερικές από τις αιτίες του πόνου στο ισχύο. Ο πόνος στο ισχύο, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους, μπορεί να αποτελέσει μια πολύ σημαντική πρόκληση. Ο γιατρός είναι εκείνος ο οποίος καλείται να αποφασίσει με ακρίβεια και να διαγνώσει το πρόβλημα, προκειμένου να επιλέξει μια θεραπεία, είτε αυτή είναι συντηρητική είτε χειρουργική. Το ισχύο όμως είναι μια άρθρωση η οποία μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα, κυρίως σε νέους ανθρώπους και μάλιστα σε εκείνους οι οποίοι αθλούνται συστηματικά, βάζοντας ουσιαστικά εμπόδια στην καθημερινότητά τους. Για τα θέματα λοιπόν του ισχύου, αλλά και το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα στην άρθρωση αυτή, έχουμε κοντά μας τον χειρουργό ορθοπαιδικό, τον κύριο Δημήτρη Νικολόπουλο. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά, χαρά μας που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το ισχύο, μία άρθρωση η οποία δεν επηρεάζει πλέον μόνο τους γυρεούς, τους πρεσβύτερους να πούμε, αλλά πλέον και νέους ανθρώπους. Ακριβώς. Και το ερώτημα είναι γιατί. Το ισχύο είναι μια άρθρωση η οποία όντως στην πράξη ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Καθημερινά με επισκέπτονται ασθενείς στο ιατρείο και αποδεικνύεται ότι από αυτούς που έρχονται, μετά το γόνατο και το νόμο, όντως σε συχνότητα το ισχύο εκδηλώνει πολλά προβλήματα, δίνει πολλά συμπτώματα και ενοχλεί. Μέχρι πριν 10 χρόνια, είτε ήσουν 30, είτε 20, είτε 60, όταν πήγαινε στον ορθοπαιδικό, επειδή δεν είχαμε τις γνώσεις και του έλεγες ότι πονάει το ισχύο μου, θα σου απαντούσε, αφού σου έβγαζε μια απλή ακτινογραφία, ότι κοίταξε να δεις, είναι προήμιο, είναι τα αρχικά στάδια, θα κάνεις αρθρίτιδα ή έχεις αρθρίτιδα. Στην πράξη όμως, καθώς εξελίχθηκε η επιστήμη, όπως αντίστοιχα έγινε και στο νόμο και στο γόνατο, κάθε ισχύο που πονάει δεν έχει αρθρίτιδα και πονάει για πολλούς λόγους. Μάλιστα. Ισχύω λοιπόν, άρθρωση η οποία βεβαίως αντιμετωπίζουμε όλοι πρόβλημα κάποια στιγμή στη ζωή μας και μάλιστα λέμε ότι πονάει το ισχύο μου. Ένα ζήτημα το οποίο είτε κάνεις μια εργασία, είτε κάνεις μια άσκηση, είτε και μια απότομη κίνηση μπορεί απευθείας να σε επηρεάσει όχι για μια μέρα, αλλά για πολύ καιρό. Και εκεί βεβαίως δημιουργείται το ερώτημα, είναι ζήτημα το οποίο προκαλείται και αντιμετωπίζεται πλέον συντηρητικά, χειρουργικά, είναι κάτι που περνάει μόνο με χάπια. Σίγουρα, ανάλογα με το τι πρόβλημα έχεις, γιατί είναι μία άρθρωση όπως τα πάντα στο ανθρώπινο σώμα, που δεν σημαίνει ότι κάθε πόνος αντιστοιχεί σε ένα πρόβλημα. Ένας πόνος σημαίνει ότι μπορεί να προέρχεται αδιάφορα προβλήματα μέσα στην άρθρωση, οπότε όταν έχεις διάγνωση τι ακριβώς συμβαίνει, μπορείς να πάρεις και απόφαση ότι ναι, μπορώ να το αντιμετωπίσω συντηρητικά γιατί είναι κάτι ήπιο ή ότι χρειάζομαι χειρουργική αντιμετώπιση. Αν μπορούμε λίγο να δείξουμε προς το πρόπλασμα που έχω φέρει, το ισχύο είναι μια, όπως λέμε, εν το βάθη, βρίσκεται βαθιά άρθρωση. Τεράστιες μυϊκές ομάδες. Αυτή είναι η λεκάνη. Ακριβώς. Εδώ έχουμε τη λεκάνη μας και εδώ έχουμε την άρθρωση του ισχύου, δηλαδή την κεφαλή με το μυρίαιο, το οποίο πάει και συνδέεται στη λεκάνη. Αυτό το ονομάζουμε κοτήλι. Βλέπουμε όμως τεράστιες μυϊκές ομάδες που περιβάλλουν, οπότε κάθε πόνο που έχεις στο μπροστά μέρος ή στο πίσω μέρος του σώματός σου δεν σημαίνει απαραίτητα καταρχάς ότι πονάς από το ισχύο. Πολλές φορές η μέση αντανακλαστικά, γιατί η μέση βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το επίπεδο, μπορεί να σου δώσει πόνο εδώ. Άρα ο γιατρός ο οποίος έρχεται ένας ασθενής του και του λέει πονάω στον μπροστά και πίσω, πρέπει να είναι υποψιασμένος και να προσπαθήσει να βρει τελικά τι από τα δύο είναι. Πόνο στο ισχύο, πόνο στη μέση και ακολούθως να αποφασίσει τι πρέπει να κάνω για να βρω το πρόβλημα του ασθενούς. Από αυτό που λέτε λοιπόν καταλαβαίνω ότι η διάγνωση είναι το α και το ω προκειμένου κανείς να προχωρήσει στην αντιμετώπιση. Μα εννοείται τα πάντα στην ιατρική. Αν δεν βγάλεις διάγνωση ποιο είναι το πρόβλημα και μάλιστα στο 4ο-5ο έτος υπάρχει το μάθημα το οποίο ονομάζεται διαφοροδιάγνωση. Δηλαδή με βάση τα δύο αυτά τρία συμπτώματα τι θα μπορούσε ο ασθενής να πάσχει. Άρα βγάζεις διάγνωση χρησιμοποιώντας κλινικές μεθόδους και παρακλινικές εξετάσεις δηλαδή και μετά αντιμετωπίζεις μια κατάσταση προκειμένου να θεραπεύσεις. Διαφορετικά δεν μπορείς να θεραπεύσεις. Γιατρέ, μας δείξατε
πολύ επιτυχημένα. Αυτή είναι ακριβώς την βλάβη που μπορεί να έχει το ισχυό με αυτό το πρόπλασμα. Πάμε όμως να δούμε λειτουργικά πώς είναι η άρθρωση αυτή, όταν πλέον έχουμε την κίνηση του ισχύου και πώς αυτό βεβαίως μπορεί να επηρεάσει την ζημία ή την κατάσταση ενός ανθρώπου. Το ισχύο αποτελείται. Το βλέπουμε και εδώ παράλληλα. Σωστά. Αποτελείται από την κεφαλή και έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος κίνησης. Δηλαδή, λέμε ότι σε κάμψη το ισχύο μπορεί να κάνει 120 μοίρες. Έκταση γύρω στις 60 με 70 μοίρες. Απαγωγή. Άρα, έχουμε μία μπάλα η οποία κατά κάποιον τρόπο λοιπόν ακριβώς κουμπώνει μέσα στην κοτήλη που είναι τμήμα της λεκάνης και έχει μεγάλο εύρος κίνησης. Τα προβλήματα ξεκινάνε όταν αρχίζουμε να έχουμε είτε όπως δείχνει εδώ το βίντεο κάποια οστεόφυτα, δηλαδή παραπάνω κόκαλο στον αυχένα και αρχίζονται να τραυματίζονται οι σύνδεσμοι και τα μαλακά μόρια που έχουμε μέσα στην άρθρωση, που το ένα από αυτά είναι μια στεφάνη που περιβάλλει την κοτήλη και λέγεται επιχείλιος χόνδρος. Στους νέους ανθρώπους λοιπόν που είναι 20-30 χρονών, γυμνάζονται, πηγαίνουν το ισχύο τους σε ακραίες θέσεις, σε υπερβολική κάμψη, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν στίβο, χορευτές, μπαλαρίνες, φτάνουν την άρθρωση σε πολύ ακραίες θέσεις και στα όρια τους καθημερινά εκατοντάδες φορές. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν συχνά εμφανίζουν πόνο και προβλήματα από εκεί. Να δούμε όμως και ποια είναι τα συμπτώματα ουσιαστικά, γιατί κάποιες φορές μπορεί να ερμηνεύσουμε ένα σύμπτωμα διαφορετικό από τον πόνο στο ισχύο. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα συμπτώματα εκείνα, γιατρέ, στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει και να μας τα εξηγήσετε. Οξύς λοιπόν πόνος σε νέους και μέσης ηλικίας ενήλικες με αυξημένη κινητικότητα στην άρθρωση του ισχύου. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε αθλητές. Είναι μόνο οι αθλητές οι οποίοι μπορούν να παρουσιάσουν ένα τέτοιο πρόβλημα? Όχι. Οι αθλητές εμφανίζουν πιο συχνά, αλλά και άνθρωποι που κάνουν επαγγέλματα γραφείου, που απλά έχουν μια καθημερινή πράξη που είναι έντονο περπάτημα ή τρέξιμο σαν άθληση και τίποτα άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πονάνε πόνος ο οποίος είναι στην καθιστή θέση. Όταν καθόμαστε όπως είμαστε εμείς τώρα σε καρέκλα, το ισχύο μας είναι σε 90 μοίρες. Λίγο ακόμη αν κάνουμε την κίνηση και ακουμπάει πάνω εκεί που βρίσκεται ο επιχείλιος χόνδρος και η λεκάνη μας. Επίσης, άνθρωποι οι οποίοι ανεβοκατεβαίνουν όλη τη μέρα σκαλοπάτια, άνθρωποι που κάνουν το πιο απλό, η νοικοκυρά που κάνει ένα βαθύ κάθισμα για να ανοίξει ένα συρτάρι να βγάλει κάτι που είναι χαμηλά. Όταν πηγαίνουμε και ψωνίζουμε, δηλαδή καθημερινές πράξεις, κατεβαίνουμε χαμηλά να σηκώσουμε τις σακούλες, σέρνουμε πράγματα. Από αυτά μπορεί να προκληθεί, καθώς το κάνουμε εκατοντάδες φορές μέσα σε ένα χρόνο αυτό, κάποια στιγμή πρόβλημα και πόνο στο ισχύο. Ο πόνος είναι οξύς, δεν είναι σηκώθηκα το πρωί και ένιωσα μια ενόχληση. Πόνος που σε δυσκολεύει να περπατάς. Πόνος που σε δυσκολεύει να ανέβεις, να κατέβεις σκαλοπάτια. Πόνος που σε δυσκολεύει να κάτσεις μέσα στο αμάξι και να οδηγήσεις. Απλά καθημερινά πράγματα. Ακριβώς. Το χαρακτηριστικό είναι ειδικά με το αυτοκίνητο, όσοι έχουν αυτοκίνητο που είναι αρκετά χαμηλά, ότι με δυσκολεύει να κάτσω και έρχονται και με τραβάνε για να βγω γιατί πονάω πάρα πολύ. Είναι ένας πόνος που σου αλλάζει την καθημερινότητα. Επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στα οστεόφυτα ως μια πιθανή αιτιολογία για τον πόνο στο ισχύο, πείτε μας δύο λόγια, πώς ακριβώς δημιουργούνται αυτά? Είναι κάτι εγγενετής, είναι κάτι το οποίο προκύπτει στην πορεία της ζωής ενός ανθρώπου? Ευχαριστώ πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Έχουμε καταλήξει ότι όντως η ανατομία διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Από την ώρα που γεννιέσαι, το ισχύο του καθενός είναι διαφορετικό. Και γι' αυτό κιόλας λέμε ότι, για παράδειγμα, στο ισχύο είναι φυσιολογικές κάποιες γωνίες από 120 μέχρι 140 μοίρες. Άρα αυτό είναι το φυσιολογικό, γιατί έχουμε όλοι διαφορετικό ισχύο. Ο μέσος όρος, ακριβώς. Κάποιοι λοιπόν γεννιούνται με τέτοια ανατομία που πολύ εύκολα, όταν φτάνει το ισχύο τους σε μία κάμψη 90 μοίρες, τους προκαλεί πόνο. Αυτός λοιπόν ο πόνος και ο ερεθισμός που γίνεται, αντιδραστικά ο οργανισμός αρχίζει να παράγει σιγά σιγά με το πέρασμα των ετών λίγο κόκαλο. Άρα προϋπάρχει κάτι εγγενετής, ότι δεν είναι τέλεια άρθρωση, και όσο περνάνε οι δεκαετίες και κουράζει την άρθρωση αρχίζουν να εμφανίζουν προβλήματα. Επιτρέψτε μου λίγο για να καταλάβω. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο οργανισμός, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την γενετική ανομαλία στην συγκεκριμένη άρθρωση, επαναδημιουργεί ωστό. Ακριβώς. Που μελλοντικά θα δημιουργήσει είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι το ονομαζόμενο σύνδρομο πρόσκρουσης, ή επειδή είναι το σύνδρομο πρόσκρουσης του μυρού στην κοτήλη, έχει ένα περίεργο όνομα που ίσως ακούγεται σε κάποιους, το λέμε ιατρικό σύνδρομο μυροκοτηλίας πρόσκρουσης. Θα το δούμε αυτό και αναλυτικά. Ακριβώς. Άρα αυτός ο ερεθισμός
ερεθίζει τους συνδέσμους, ερεθίζει τον επιχείλιο χόνδρο που είναι ένας χόνδρος σαν στεφάνι γύρω-γύρω από το ισχύο και κρατάει προστατευμένη την κεφαλή. Μια μεμβράνη κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Είναι σαν τον χόνδρο του αυτιού μας. Όπως είναι το αυτί μας, έτσι τέτοιος χόνδρος, τέτοια ποιότητα ιστού έχουμε εκεί. Αυτό όμως πολλές φορές κάνει ρήξη και δημιουργεί πόνο, προβλήματα, τα οποία πλέον αντιμετωπίζονται είτε συντηρητικά είτε χειρουργικά, αλλά χωρίς να χρειαστεί να αλλάξεις την άρθρωση. Αντιμετωπίζονται με κάμερα και εργαλεία. Να μην κάνεις δηλαδή μια αρθροπλαστική. Σωστό. Δεν κάνουμε μεγάλες τομές. Μπαίνουμε από 2-3 τρύπες 4 χιλιοστών. Όταν όμως χρειάζεται και τα συντηρητικά μέσα έχουν εξαντληθεί, με την κάμερα και τα εργαλεία δουλεύουμε στην οθόνη και λύνουμε πλέον το 2019 όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα λοιπόν βρίσκεται και χτυπάτε το πρόβλημά του ακριβώς στη ρίζα του. Ακριβώς. Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τα υπόλοιπα συντόματα για τον βήθιο πόνο του ισχύου χωρίς ιστορικό τραυματισμό. Κάντε το μας λίγο λιανά. Ακριβώς. Λοιπόν, πόνος ο οποίος δεν είναι τόσο οξύς για να σε οδηγήσει αμέσως στο γιατρό, είναι ένας γλυκός ήπιος πόνος που συνήθως τον αισθάνεσαι μπροστά ή στο πλάι του ισχύου. Στην το οποίο λες, λοιπόν, χώρα ακριβώς, ή δεξιά. Το έχω λες, 2-3 μήνες, 6 μήνες, ήταν πολύ ήπιο, περπάταγα κανονικά, ανεβοκατέβαινα τα σκαλοπάτια μου, εργαζόμουν φυσιολογικά και κάποια στιγμή αποφάσισα να το ψάξω να το δω. Γιατί τα συμπτώματα ακριβώς είναι ήπια, γιατί και η παθολογία δεν είναι τόσο ακόμη σοβαρή, δεν έχει εξελιχθεί να γίνει σοβαρή. Είναι οι περιπτώσεις που είπαμε ότι μπορούν κάποιες περιπτώσεις και παθολογίες να πάνε συντηρητικά. Δεν χειρουργούμε τα πάντα. Είναι ένα βήμα πριν τον οξύ πόνο, λοιπόν, αυτό. Ακριβώς. Είναι μια ήπια ενόχληση. Είναι άνθρωποι που μόλις έχουν ξεκινήσει να κάνουν το σύνδρομο πρόσκρουσης ή έχουν μια τενοντοπάθεια ή έχουν αρχίσει ο χόνδρος τους να κάνει μια διαταραχή στη σύνθεσή του, αυτό που ονομάζουμε χονδροπάθεια. Και αν το αφήσουν έτσι και περάσουν οι μήνες, περάσουν τα χρόνια, θα οδηγηθούν σε πιο σοβαρά προβλήματα. Άλλα συμπτώματα λοιπόν είναι η αδυναμία κινητικότητας στο ισχύο, δηλαδή στην αυξημένη κάμψη. Αίσθημα κρυγμού, κλειδώματος ή αστάθης, αυτό που λέμε ότι τρίζει το ισχύο. Σωστό. Ή εκεί που περπάταγα, ξαφνικά ένιωσα σαν να μου κλειδώνει, να μην μπορώ να το ανοίξω ή να το κλείσω. Αυτό κράτησε 5-10 δευτερόλεπτα, έκανα μια κίνηση, τίναξα λίγο το πόδι και έφτιαξε. Τι ήταν αυτό τότε? Ότι τα προβλήματα από τους συνδέσμους και τον χόνδρο ακριβώς άρχισαν να του δίνουν πιο έντονα συμπτώματα. Όταν το βλέπουμε αυτό το κλείδωμα, σημαίνει ότι κάτι παρεμβάλλεται ανάμεσα στην κοτήλη και στην κεφαλή και αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα. Μάλιστα. Αυτό το κάτι, το πιο σύνηθες, είναι κάποιο κομμάτι χόνδρου, μια φλίβα χόνδρου που άρχισε να φεύγει, ή κάποιο κομμάτι από τον επιχείλιο χόνδρο που πέφτει πλέον και μπλοκάρει την άρθρωση. Είναι και αυτό ένα σύμπτωμα που σου δίνει, όπως και ο περιορισμός της κίνησης. Έρχεται... Βεβαίως, η μείωση του εύρους κίνησης. Ακριβώς. Ναι. Έρχεται ο ασθενής και σου λέει: γιατρέ, πριν 2 χρόνια ήμουν άνετος να βάζω τις κάλτσες μου και τα παπούτσια. Καθημερινά πράγματα. Όλοι χρειαζόμαστε να φορέσουμε την κάλτσα και το παπούτσι, να πάμε στη δουλειά μας, να βγούμε το σπίτι μας. Τώρα όμως δυσκολεύομαι. Χρειάζομαι να πάρω τη μεγάλη γλώσσα για να μπει. Σου λένε τέτοιες αλλαγές. Μιλάμε για τα συμπτώματα βεβαίως του πόνου στο ισχύο. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να κάνουμε μια σωστή διάγνωση για να οδηγηθούμε πλέον και στην κατάλληλη αντιμετώπιση του. Άρα λοιπόν. Τι επιλέγουμε, τι χρησιμοποιούμε? Πάντα ξεκινάμε με την κλινική εξέταση. Έρχεται ο ασθενής, βλέπουμε κλινικά με διάφορα τεστ και κινήσεις που κάνουμε και σε βάζει σε υποψία ότι πλέον αυτός ο άνθρωπος μάλλον κάτι γίνεται από το ισχύο του και έχει πρόβλημα. Το πιο απλό είναι να βγάλεις μια απλή ακτινογραφία εκείνη την ώρα. Βέβαια, αυτή δεν σε βοηθάει, σου δείχνει μια βασική εικόνα της ανατομίας, το πώς είναι το ισχύο. Το εξειδικευμένο το οποίο έχουμε πλέον είναι αυτό που λέμε MRI αρθρογράφημα, δηλαδή μαγνητική τομογραφία, όπου έχουμε ρίξει όμως μια ουσία μέσα στην άρθρωση, ώστε να μας βελτιώσει την αντίθεση, να βλέπεις πιο εύκολα, καλύτερα τις καταστάσεις. Η απλή μαγνητική σου δείχνει γύρω στο 60-65% τι γίνεται στο ισχύο. Αν κάνεις αρθρογράφημα, σου δείχνει γύρω στο 90-95%. Δηλαδή μεγάλη διαφορά. Και τις παλιότερες εποχές που δεν υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι ακτινολόγοι να κάνουν αρθρογραφήματα, είχαμε θέμα. Είχαμε πρόβλημα γιατί πήγαινε σε μια απλή μαγνητική
μαγνητική, έλεγες ναι, κλινικά μου ταιριάζει, μαγνητική δεν είμαι 1000% σίγουρος, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να βάλεις στο χειρουργείο έναν ασθενή αν δεν είσαι σίγουρος τι γίνεται. Το αρθρογράφημα μας έλυσε τα χέρια και μάλιστα εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες που δείχνει ακριβώς αυτό το άσπρο που βλέπουμε γύρω από το μαύρο του ιστού. Εξηγήστε το λιδάκι ακριβώς, ναι. Ο ακτινολόγος πάει και ρίχνει γύρω στα 40 με 50 ml σκιαγραφικού μέσα στην άρθρωση με μια πολύ λεπτή βελόνα ανώδυνης διαδικασία. Και ακριβώς επειδή... Μπορεί να κάνουν την εξετάση αυτή όλοι ή υπάρχουν περιορισμοί? Δεν υπάρχει λόγω κανένα του υγρού αυτού. Τίποτα. Δεν είναι υγρό το οποίο μπαίνει ενδοφλέβια, αυτό που νομίζουμε πολύ σκιαγραφικό, που μου ρίχνουν μέσα τη φλέβα και κινδυνεύεις να κάνεις κάποια αλλεργική αντίδραση. Μάλιστα. Είναι υγρό που με πολύ λεπτή βελόνα κατευθυνόμενο ακτινολόγος που ξέρει να τα κάνει, ρίχνει μέσα στην άρθρωση. Οπότε έχεις αυτή τη μαγική εικόνα της αντίθεσης. Δηλαδή τι, το οστό έντονο μαύρο. Το άσπρο είναι το υγρό που έχει ρίξει και πάρα πολύ όμορφα στην κάτω αριστερά εικόνα βλέπουμε το τριγωνάκι αυτό που είναι ο επιχείλιος χόνδρος, ο οποίος έχει σπάσει. Αυτό... Μιλάτε για την διακυκωμένη ουσιαστικά ακριβώς, γραμμή, που είναι σαν πορτάκι. Θα έπρεπε αυτό να είναι πάνω στο κόκαλο κολλημένο. Εδώ λοιπόν με το αρθρογράφημα είδες ότι έχεις πλήρη ρήξη στο σημείο εκεί του επιχειλίου χόνδρου. Άρα αυτό θα πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσεις. Με την απλή μαγνητική αυτό θα είχες υποψία, αλλά δεν θα ήσουν 100% σίγουρος ότι συμβαίνει. Αν το αρθρογράφημα... Θα πήγαινε στα τυφλά, εν μέρη. Περίπου, ναι. Δηλαδή, τι, θα στηριζόσουν στο ότι έχω εμπειρία, έχω πάει στο εξωτερικό, έχω μάθει να κάνω αρθροσκοπήσεις ισχύου, έχω εμπειρία στο κομμάτι αυτό. Κλινικά τα συμπτώματα μου ταιριάζουν ότι ναι, μάλλον έχει ρήξη επιχειλίου, έχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό στο ισχύο, αλλά η μαγνητική δεν μου δείχνει το 100%. Αυτό όμως πλέον σαν πρόβλημα λύθηκε με το αρθρογράφημα. Συνεπώς, λοιπόν, το μαγνητικό αρθρογράφημα είναι το βασικό εργαλείο για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε μια σωστή διάγνωση. Στα χέρια για το αυτών ισχύο. Που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό, γιατί από τους 14.500 ορθοπαιδικούς οι οποίοι υπάρχουν στην Ελλάδα, είμαστε λίγοι, δηλαδή κάτω από 60-70 άτομα τα οποία ασχολούμαστε αρθροσκοπικά να λύνουμε προβλήματα. Να μπαίνουμε δηλαδή με κάμερα, εργαλεία και να δουλεύουμε στην οθόνη. Να μην ανοίγουμε και να αλλάζουμε την άρθρωση. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα πλέον αντιμετωπίζεται. Πριν 10 χρόνια ήταν δύσκολο. Θα έπρεπε να πάω στο εξωτερικό. Είπατε κάτι το οποίο μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. 14.500 ορθοπαιδικοί γιατροί για ισχύο ή γόνατο. 50 έως 60 ασχολούνται με την αρθροσκόπηση. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα λοιπόν αυτής της τεχνικής, αν θέλετε, που κάνει τον αριθμό τον δικό σας, τον συνάδελφο σας, τόσο περιορισμένο? Δεν είναι τόσο απλή διαδικασία. Δηλαδή, το γόνατο όμως είναι επιφανειακές αρθρώσεις, εύκολες αρθρώσεις και μπαίνεις εύκολα με το αρθροσκόπιο. Το ισχύο θέλει τεχνική, θέλει ειδικό κρεβάτι, θέλει εκπαίδευση σε μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων. Για παράδειγμα, ενώ από τη δεκαετία του 80 και του 90 έχουν ξεκινήσει στη Γαλλία, στο Παρίσι, όπου συγκεκριμένα εγώ πήγα στον Αλέξη Νογέρ για να εκπαιδευτώ σε αυτό το κομμάτι της αρθροσκόπησης ισχύου, έχουν ξεκινήσει και κάνουν και έχουν μεγάλες σειρές και μεγάλο αριθμό. Στη πράξη, στην Ελλάδα ξεκινήσαμε περίπου το 2005 με 2010. Δηλαδή, είμαστε και αυτά αργά-αργά, μικρός αριθμός ασθενών και μικρό κέντρο. Βέβαια, η εξέλιξη... Υπολοιπόμαστε σε κάτι σε σύγκριση με το εξωτερικό όμως? Όχι, είναι καθαρά επιλογή του κάθε ενός γιατρού σε τι αντικείμενο θέλει να εξειδικευτεί. Επειδή μέχρι τώρα, όπως και στον νόμο πριν 30 χρόνια, λέγαμε έχεις περιαρθρίτιδα, δεν πάνε σε 30. Τι ήτανε, ότι δεν είχαμε γνώσεις τόσο καλά της ανατομίας μέσα. Δεύτερον, ότι δεν είχαμε τα εργαλεία. Τώρα έχουν εξελιχθεί. Τα αρθροσκόπια έχουν εξελιχθεί να είναι πιο λεπτά, πιο μακριά. Δεν μπορείς με το κλασικό αρθροσκόπιο και τα κλασικά εργαλεία του γόνατος και του ώμου να μπει στο ισχύο. Οι εταιρείες εξέλιξαν τα υλικά τους, εξελίχθηκαν πλέον όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι για να μπορέσεις να μπεις και φτιάχτηκε ένα ειδικό σετ που λέγεται σετ αρθροσκόπησης ισχύου. Μάλιστα. Και φέρουν πλέον και στην Ελλάδα και μπορείς να κάνεις τέτοιες επεμβάσεις. Επίσης, μέχρι τώρα έλεγες ότι για να κάνω μια αρθροσκόπηση γόνατος, αν κάνω σε 10-15 περιστατικά δίπλα σε κάποιον, έχω εκπαιδευτεί για να ξεκινήσω και μόνος μου. Ο αριθμός του ισχύου είναι μεγαλύτερος. Και όσο πάει, είναι σε εξέλιξη. Ενώ παλιότερα αντιμετωπίζαμε 2-3 προβλήματα αρθροσκοπικά, αυτή τη στιγμή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πάνω από 20 προβλήματα του ισχύου αρθροσκοπικά. Γιατί επιλέγει κανείς λοιπόν να κάνει μια αρθροσκόπηση έναντι μιας ενδεχομένως αρθροπλαστικής? Να το θέσω μάλλον αλλιώς το ερώτημα. Η αρθροσκόπηση είναι ένα βήμα πριν την αρθροπλαστική?
Όχι ακριβώς έτσι. Στην πράξη το βλέπω αυτό, ότι μου έρχονται πολλοί ασθενείς που έχουν κάνει ήδη αρθρίτιδα, οπότε εκεί δεν μπορώ να τους βοηθήσω. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε, η νέα γενιά ορθοπαιδική, μάθαμε ότι η καλύτερη άρθρωση είναι αυτή που μας χάρισε η φύση. Δηλαδή, ενώ την δεκαετία που ξεκίνησα εγώ ειδικότητα γινόντουσαν πάρα πολλές αρθροπλαστικές, όσο περνάγαν τα χρόνια βλέπανε ότι η αρθροπλαστική είναι μια τεχνητή άρθρωση. Έχει συγκεκριμένο χρόνο ζωής και εμφανίζει πολλά προβλήματα. Και εξάλλου δεν μπορείς έναν 20, έναν 40, έναν 50 σαν πρώτη επιλογή να βάλεις τεχνητή άρθρωση, γιατί θα έχει θέματα, δεν θα μπορεί να δουλέψει. Οπότε, αφού βγήκαν τα αρθροσκόπια και αρχίσαμε να λύνουμε τα προβλήματα αυτά, πλέον είμαστε σίγουροι ότι θα πρέπει ο ασθενής με τα πρώτα συμπτώματα να πάει στον γιατρό που ασχολείται με τέτοια θέματα, ναι, να ψάξει, να βρει ποιο είναι το πρόβλημα, να του κάνει MRI αρθρογράφημα, να ξέρεις ότι έχεις αυτή την παθολογία και μπορεί να λυθεί. Αν δεν το λύσεις το πρόβλημά σου τώρα, όταν είσαι 30, 35, 40 και το αφήσεις, ξέρεις σε 5, 7, 10 χρόνια θα κάνεις βαριά αρθρίτιδα. Εγώ θέλω ο ασθενής μου να έρχονται στο ιατρείο πριν φτάσω στο τελικό στάδιο που δεν μπορώ να τις αντιμετωπίσω. Να έρθουν στην αρχή, στα πρώτα συμπτώματα που ξεκίνησαν πριν 5, πριν 10 χρόνια και ήταν ήπιος πόνος, ήπιο κλείδωμα, δυσκολία να τρέξω, δυσκολία να κάνω σκάμα, δυσκολία να ανέβω πάνω στο διάδρομο και να κάνω 2 χιλιόμετρα, στα πρώτα συμπτώματα. Μην το αφήσουν αυτό, μείνει προχωρήσει και φτάσεις πλέον στην αρθρίτιδα αργότερα. Μιλάμε όμως για την αρθροσκόπηση και το ερώτημα είναι πώς ακριβώς λειτουργεί. Τι είναι εκείνο λοιπόν το οποίο προσφέρει στον ασθενή, όταν είναι βέβαια σε ένα αρχικό στάδιο μιας αρθρίτιδας, γιατί μιλήσατε ακόμη και για τη συντηρητική αγωγή. Ναι. Μιλάμε όμως για ένα μηχανικό πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζουμε συντηρητικά μέσα? Με συντηρητικά μέσα, όταν λοιπόν βλέπουμε ότι ο ασθενής κάνει το επωνομαζόμενο σύνδρομο πρόσκρουσης, αλλά από την άλλη δεν έχει έντονα συμπτώματα, του κάνεις αρθρογράφημα και βλέπεις ότι ξέρεις δεν έχεις κάνει ακόμη η ρήξη του επιχειλίου, δεν έχει φύγει κάποιο κομμάτι χόνδρου, δεν έχεις δημιουργήσει οστεόφυτα σοβαρά ακριβώς. Οπότε αυτός, και γενικά η φιλοσοφία μου είναι ότι κάθε ασθενής δικαιούται να δοκιμάσει συντηρητικά. Το οποίο συντηρητικά τι σημαίνει? Είναι από φυσιοθεραπεία, ξεκούραση, λίγα αντιφλεγμονώδη, δεν είναι η αρχή μου τα φάρμακα, γιατί πόσα φάρμακα να πάρεις επιτέλους κάποια και στιγμή θα αρχίσουν να ενοχλούν το σηκώτη σου και τα νεφρά σου και θα έχει σοβαρά θέματα. Και αλλάζοντας η φιλοσοφία, πλέον έχουν μπει στο παιχνίδι θεραπείες κυττάρων. Ακούμε όλοι τα βλαστοκύτταρα, ακούμε τα επωνομαζόμενα PRP, δηλαδή παράγοντες που παίρνουμε από το αίμα. Σε παθολογίες λοιπόν όπως είναι για παράδειγμα μια χόδρινη βλάβη μικρή, που μπορείς να την αντιμετωπίσεις εγχύοντας αρχέγωνα κύτταρα και να αναπλαθεί ο χόνδρος και να σώσεις τη κεφαλή, είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις αρθροσκοπικά και δεν χρειάζεται να μπεις σε διαδικασία αρθροπλαστικής. Μάλιστα. Απλές εγχύσεις μπορείς να τις κάνεις και στο ιατρείο χωρίς καν κάμερα. Γι' αυτό λέω ότι πάντα, ανάλογα με το πρόβλημα που δεις, μπορείς να αποφασίσεις και να δοκιμάσεις. Στις ήπιες παθολογίες το 70% πάει καλά και έχει κάθε χρόνο τον έλεγχο του ασθενής από τον γιατρό του και παρακολουθείται πώς θα εξελιχθεί. Είναι το αντίστοιχο, γιατί είναι πιο εύκολο, όλοι ξέρουμε, όλες οι ρήξεις μηνίσκου χειρουργούνται, για παράδειγμα. Διεθνώς λέμε όχι. Υπάρχουν ρήξεις μηνίσκου, οι οποίες είναι τέτοιες που πάνε συντηρητικά με φυσιοθεραπεία, με φάρμακα πάρα πολύ καλά, και είναι άλλες που λες κατευθείαν ότι ναι, πάμε να κάνουμε μια αρθροσκόπηση. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το ισχύο. Μάλιστα. Και αφού μιλάμε λοιπόν για την αρθροσκόπηση ισχύου, είναι καιρός να δούμε και πώς γίνεται αυτή η αρθροσκόπηση. Να μας εξηγήσετε λοιπόν, γιατί κάποιοι όταν ακούνε για βελόνες, για αρθροσκοπικά εργαλεία, για κάμερες, το μυαλό, ξέρετε, ταξιδεύει. Και ταξιδεύει όχι σε καλά συμπτώματα και συναισθήματα. Η αλήθεια είναι ότι ναι, όταν ακούς ένα χειρουργείο, σου έρχεται κάπως. Δηλαδή, λίγο άβολη κατάσταση. Ναι, λες τι θα γίνει. Είναι ένα άγνωστο τοπίο. Εκτός και αν έχεις εμπειρία και έχεις πει, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν μπει σε 2-3-5 χειρουργεία δεν είναι και η πιο συχνή καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Οπότε όταν πεις σε κάποιον ότι πάμε να σε χειρουργήσω, το πρώτο σοκ είναι που του έρχεται, τι είναι αυτό το χειρουργείο, πόσο θα μείνω μέσα, τι θα χρειαστεί. Θα πονάω. Θα κρατήσω πατερίτσες. Τι θα γίνει. Οπότε εδώ στην εικόνα που έχουμε είναι εικόνα από μία αρθροσκόπηση. Δηλαδή τι, ο ασθενής είναι εξαπλωμένος στο ειδικό κρεβάτι και από δύο τρύπες ή τρεις ανάλογα με το πρόβλημα. Μεγέθος. 3 χιλιοστών με 4. Τόσο χρειάζεται να ανοίξουμε το δέρμα και να μπει μέσα
Δεξιά βλέπουμε εδώ, στο δεξί χέρι είναι το αρθροσκόπιο και αριστερά μπαίνουν τα εργαλεία και δουλεύει ο γιατρός στην οθόνη. Πρακτικά λοιπόν μια μικροκάμερα. Ακριβώς, η οποία, μέσα για να έχει μεγάλο μήκος για να μπει στο ισχύο, αλλά σαν πάχος είναι 4 χιλιοστών όπως οι κλασικές υπόλοιπες κάμερες. Μπαίνεις λοιπόν, βλέπεις το πρόβλημα live στην οθόνη σου. Έχω το εργαλείο και δουλεύω, κοιτάω στην οθόνη. Η οπτική να μου μεταφέρει την εικόνα μέσα από το ισχύο στην κάμερα. Να βλέπουμε και την επόμενη φωτογραφία και το βίντεο σχετικό, γιατί θα μας δώσει μια καλύτερη εικόνα. Εδώ βλέπουμε αυτό είναι το ειδικό κρεβάτι το οποίο έχουμε αποκτήσει στην κλινική που συνεργάζομαι και βρίσκομαι καθημερινά. Παλιότερα κάναμε με απλά κρεβάτια τις έλξεις αυτές και είχαμε κάποιες τεχνητές δυσκολίες. Η κλινική αυτή ιδιωτική πριν 2,5 χρόνια αγόρασε ένα ηλεκτρικό κρεβάτι το οποίο χρησιμοποιείται και για τις αρθροσκοπήσεις, αυτό εμένα μου έλυσε τα χέρια, και στις αρθροπλαστικές του ισχύου. Είναι ηλεκτρικό. Δεν κάνει τίποτα εξωτερικός παράγοντας. Οτιδήποτε θέλω εγώ, έχω στο πόδι μου το χειριστήριο, δίνω εντολές, ανεβάζει, κατεβάζει, γυρίζει το πόδι μου, το στρέφει, έτσι ώστε να αντιμετωπίσω. Δεν επηρεάζει, δεν ταλαιπωρείται λοιπόν ο ασθενής, λέτε. Καθόλου. Και έχω εγώ σαν γιατρός στο 100% τον έλεγχο τι γίνεται. Μάλιστα. Βέβαια, κάθε τι εξελιγμένο είναι βέβαια και καλύτερο για τον ασθενή. Καλύτερη Προφανώς. ποιότητα υλικά, δεν ταλαιπωρείται το σώμα του, γρήγορο χειρουργείο. Σε δελτιώνει και στους χρόνους σου ένα τέτοιο χειρουργείο. Όλα αυτά όμως που παρατηρούμε τώρα στο βίντεο συμβαίνουν πάνω στο κρεβάτι που αναφέρατε. Και θέλω να μας εξηγήσετε λοιπόν εδώ τι βλέπουμε ακριβώς. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε μέσα σε ένα ισχύο όταν μπαίνουμε με την κάμερα. Δεξιά αυτό το λίο, το γυαλιστερό, το στρογγυλό είναι η κεφαλή και αριστερά αυτό που με το μικροεργαλείο αρχίζουμε και τρώμε είναι ο επιχείλιος χόνδρος ο οποίος έχει κάνει ρήξη. Αυτός θα έπρεπε να είναι ομαλός, λίος και βλέπουμε ότι είναι αυτό το σαγρέ κομμάτια τα οποία έχουν πέσει μέσα στην άρθρωση. Οπότε πάμε με αυτό το ειδικό εργαλείο και αρχίζουμε σιγά σιγά και αφαιρούμε αυτό Λιένει το κομμάτι το οποίο έχει πέσει μέσα και μετά με μια ειδική διαθερμία ραδιοσυχνοτήτων που δεν καίει αλλά δουλεύει με υπερήχους, μαζεύεις, συρριχνώνεις, διαμορφώνεις λίο. Σε άλλες περιπτώσεις που η ρήξη είναι πιο μεγάλη, γιατί εδώ είναι πιο μικρή η ρήξη και τους κάνει βλάβη, ή αν ο ασθενής πάει γρήγορα στον γιατρό του, μέσα σε 3-4 εβδομάδες και όχι μετά από 2 χρόνια, γιατί ό,τι κοντά στον τραυματισμό μπορεί να ραφτεί, ό,τι το αφήσεις και χρονίσει, δεν μπορεί να αποκατασταθεί πάντα στο 100%. Και να πούμε γιατί, τι σημαίνει να το ράψει κανείς, ότι θα αιματωθεί, οπότε μπορεί να ξαναγίνει. Ακριβώς. Θα είναι ακριβώς όπως ήταν η μητέρα φύση. Πάμε, βάζουμε κάποιες ειδικές άγκυρες όπως λέγεται και ράβουμε και αποκαθιστούμε το πρόβλημα. Από θεραπεία ένα μήνα που πατάς το πόδι από την πρώτη μέρα, νοσηλεία ένα βράδυ και έχεις μια τέλεια ποιότητα ζωής μετά. Αποκαθίσατε το πρόβλημά σου. Αυτό συμβαίνει σε κάθε είδους χόνδρου σε μία άρθρωση ή είναι κάποιοι χόνδροι οι οποίοι ακόμη και αν θα πας μετά αμέσως από την βλάβη που έχεις υποστεί να την αποκαταστήσεις με μια ραφή, μια συραφή όπως είπατε. Μπορεί πλέον να επανέλθει στην αρχική κατάσταση ή είναι κάποιοι που εξαρτάται από τις ρήξεις, πόσο μεγάλες είναι, πόσο εκφυλισμένο, χαλασμένο δηλαδή είναι κάτι. Είναι χαρακτηριστικά, το λέω αυτό στους ασθενείς μου με την εξής περιγραφή, θα την πω και σε εσάς. Έχουμε ένα σκηνί και παίρνουμε και το κόβουμε με ένα μαχαίρι. Αυτή είναι μια ομαλή ωραία που μπορείς αν θες να περάσεις σε ραματάκι να το αποκαταστήσεις. Και παίρνουμε ένα σκηνί και αρχίζουμε και το τρίβουμε όπως κάναμε μικρή στους τοίχους γιατί δεν μας δίνανε μαχαίρι και ψαλίδι γιατί είμαστε 4 χρονών για να το κόψουμε. Θυμάστε πώς γίνεται ξεφτισμένο. Ήνες, λοιπόν, ακριβώς. Αυτό είναι αδύνατο να το μαζέψεις. Αν όμως το κόψεις κάτι, οξύ τραύμα και πας άμεσα στο γιατρό να σε αντιμετωπίσει, ράβεται. Επίσης, έχουμε τον επιχείλιο χόνδρο, έχουμε και τον χόνδρο της κεφαλής που δείξαμε. Αυτό δεξιά το λίο που δείχνει το βίντεο. Στο συγκεκριμένο ασθενή που είδαμε, ευτυχώς η ρήξη που είχε κάνει ο επιχείλιος δεν του τραυμάτισε τον χόνδρο. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που όταν παίρνεις με το αρθροσκόπιο βλέπεις να έχουν φύγει κομμάτια από τον χόνδρο και να βλέπεις το κόκαλο κάτω. Γιατί κανονικά η κεφαλή έχει το κόκαλο μέσα και τον χόνδρο 4 με 5 χιλιοστά από πάνω. Αν λοιπόν μια ρήξη είναι χρόνια και δουλεύει και πονάς και εσύ συνεχίζεις να έχεις όσο γίνεται μια φυσιολογική καθημερινότητα, φεύγουν κομμάτια του χόνδρου. Εκεί κάνεις τεχνικές ανάπλασης του χόνδρου αυτού, του ιαλοειδούς χόνδρου όπως λέμε, αλλά δεν μπορούμε ακόμη και το 2019 στο 100% να φτιάξουμε το τέλειο χόνδρο όπως μας τον έδεσε η φύση. Όλο αυτό που είδαμε στο βίντεο, εμείς το βλέπουμε σε μεγέθυνση. Ναι. Αλλά πρακτικά για τον ασθενή είναι ποιο το μέγεθος μιας τέτοιας παρέμβασης.
Εμείς το βλέπουμε στη μεγάλη εικόνα, εμείς δουλεύουμε σε πιο μικρές εικόνες, αλλά η παρέμβαση για τον ασθενή δεν είναι ότι του αφήνει κάποιο κουσούρι. Δεν μπαίνει μια τεχνητή άρθρωση. Σώζει τη άρθρωσή του. Εμείς προκαλούμε σε εισαγωγικά έναν μικρό τραυματισμό στους μύες για να μπούμε με την κάμερα των χιλιοστών και η άρθρωση σώζεται. Αυτό προσπαθώ να περάσω και στους νέους συναδέλφους που θέλουν να έρθουν να εκπαιδευτούν παρέα μας ή να πάνε στο εξωτερικό να μάθουν για αρθροσκόπηση ισχύου. Και η φιλοσοφία η νέα, που δεν είναι δικιά μου φιλοσοφία, αυτή ισχύει στην Αμερική και στην Ευρώπη πλέον. Σώστε την άρθρωση. Η καλύτερη άρθρωση είναι αυτή που σου χάρισε η φύση. Αν χρειαστεί στο τέλος, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση, να βάλεις την τεχνητή άρθρωση. Αν τη σώσεις όμως, είναι η καλύτερη άρθρωση, αυτή που σου έδωσε η μητέρα φύση. Μάλιστα. Να πάμε να δούμε όμως τώρα τις περιπτώσεις εκείνες, τις οποίες ενδείκνυται η αρθροσκόπηση, γιατί δεν βολεύουν, δεν είναι όλες κατάλληλες περιπτώσεις. Ισχύει. Ας δούμε λοιπόν, σύνδρομο κοτυλομοιραίας πρόσκρουσης. Αυτό τον περίεργο όρο που είπαμε πριν, δηλαδή τι σημαίνει, ότι όταν θέλετε να μας το δείχνετε παράλληλα και εκεί. Όταν κάνουμε κάμψη στο ισχύο και έρχεται σε αυτή την θέση, αυτή η θέση είναι τώρα που καθόμαστε. 90 μοίρες στο ισχύο είναι η θέση. Εδώ λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοια ανατομία στον αυχένα τους, αυτήν εδώ την περιοχή που έχουν παραπάνω κόκαλο, όταν κάνουν αυτή την κίνηση όπως δείξαμε και πριν στο βίντεο, πάει και κάνει πρόσκουρση στο σημείο αυτό και αρχίζει και ερεθίζει 1, 2, 3 εκατομμύρια φορές μέσα στους μήνες που περνάνε και μπορεί να σου ξεκολλήσει εδώ τον επιχείλιο. Άρα τι κάνεις, πας θεραπευτικά και αφού επισκευάσεις τον επιχείλιο, πας και αφαιρείς το παραπάνω κόκαλο. Θέλετε οστεόφυτο να το πούμε, παραπανίσιο κόκαλο που γεννήθηκε ή δημιουργήθηκε με το πέρασμα των χρόνων και του λύνεις το πρόβλημα. Η άρθρωση σώθηκε, ο επιχείλιος ράφτηκε, το οστεόφυτο έφυγε, οπότε την επόμενη φορά που θα κάνει αυτή την κίνηση, η πιο ακραία κίνηση, η μπαλαρίνα, ο χορευτής, ο μπασκετμπολίστας, δεν θα πονάει, δεν θα έχει πρόβλημα, δεν θα κινδυνεύσει να σημείο επαφής, ακριβώς, να ξανασχιστεί ο επιχείλιος χόνδρος. Άρα αυτός λύθηκε το πρόβλημά του, αυτός ο ασθενής τελείωσε από το πρόβλημά του και δεν κινδυνεύει να κάνει αρθρίτιδα στο μέλλον. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Είπαμε για τη ρήξη ή την αποκόλληση του επιχειλίου χόνδρου, η νέκρωση μοιραίας κεφαλής και τα ελεύθερα σωμάτια. Λοιπόν, τι σημαίνει. Σε διάφορες περιπτώσεις, το βλέπουμε συχνά σε δίτες, σε πιλότους που πετάνε με πάρα πολύ G των πολεμικών αεροπλάνων. Μεγάλες επιταχύνσεις. Ακριβώς, λοιπόν. Στις αλλαγές λοιπόν της πίεσης που υπάρχει και παράγοντες όπως είναι το ζάχαρο, όπως είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρά θέματα με χοληστερίνη και δεν παίρνουν αγωγή, μπορεί να επηρεαστεί η αιμάτωση της κεφαλής. Αυτό σημαίνει νέκρωση. Πριν φτάσει λοιπόν στη νέκρωση, σημαίνει να μην αιματώνεται καθόλου η κεφαλή, οπότε εκεί όντως πας σε αρθροπλαστική. Όταν έχει αρχίσει η διαταραχή στην αιμάτωση στα πρώτα στάδια, αρθροσκοπικά, με τρυπανισμούς, με βλαστοκύτταρα, με διάφορα που κάνεις, μπορείς να σώσεις την κεφαλή. Δεύτερη περίπτωση. Να την επανενεργοποιήσεις ουσιαστικά. Ακριβώς. Ρίχνεις μέσα παράγοντες που θα αγγιώσουν την κεφαλή, οπότε δεν θα χρειαστεί να βάλεις τεχνητή άρθρωση. Και αυτό πάλι πριν φτάσεις στο τέλος. Ελεύθερα σωμάτια. Όταν αρχίζει η διαταραχή της αιμάτωσης ή μετά από τραυματισμούς, μετά από τροχαία, μπορεί από τον χόνδρο να φύγουν κομμάτια μέσα, φλίδες κυτάρων. Αυτά είναι που κάνουν, που είπαμε πριν, το κλείδωμα της άρθρωσης και πόνο. Ένα ξένο πλέον σώμα, όπως για παράδειγμα κλείνουμε μία πόρτα και νιώθουμε ότι κάτι υπάρχει από κάτω. Έκανες εξέταση και έβλεπες ότι ναι, έχει φύγει ένα κομμάτι χόνδρου. Στο γόνατο πώς μπαίνουμε το 2019, αρθροσκοπικά. Στο ισχύο τι κάναμε παλιά, ανοίγαμε, βγάζαμε την κεφαλή έξω, το μη, 10 πόντους, και μετά ξανακουμπώναμε αφού βγάζαμε ένα κομματάκι το οποίο ήταν ενός εκατοστού, σαν ένα μικρό χαλίκι. Άρα τώρα δεν χρειάζεται καν. Αυτό μπαίνεις, αρθροσκοπικά το βγάζεις και εκεί που έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα ρίχνεις παράγοντες, ρίχνεις κύτταρα, βάζεις κρυώματα, ξαναφιάνεις χόνδρο. Μάλιστα. Παθολογία θυλάκου και χόνδρινες βλάβες κεφαλής μοιραίου. Να το εξηγήσουμε αυτό. Χόνδρινες βλάβες είναι αυτό που μόλις είπαμε, δηλαδή να φεύγουν κομμάτια, τα οποία είναι αποτέλεσμα είτε της πρόσκρουσης που είπαμε αρχικά, είτε μετά από τροχαίο ατύχημα, έπεσα, μέτρησα 15 σκαλοπάτια, γλίστρησα, έπεσα κάπου εκεί που περπάταγα έξω. Και η παθολογία του θυλάκου έχει να κάνει με τις επωνομαζόμενες ρευματοπάθειες, αυτοάνωσα νοσήματα.
Όπως ξέρουμε, όλα τα αυτοάνωσα αγαπάνε τις αρθρώσεις των ανθρώπων και κάνουν φλεγμονές. Η φλεγμονή πιάνει αυτό που ονομάζουμε θύλακος. Τι είναι ο θύλακος? Ο θύλακος είναι η μεμβράνη που έχουμε ανάμεσα στους μύες και στα κόκαλα που δείχνει εδώ και είναι αυτό το οποίο σφραγίζει και κλείνει την άρθρωση και κρατάει μέσα το αρθρικό υγρό. Όλες οι αρθρώσεις μας, από τις πιο μικρές των δακτύλων μας μέχρι τις πιο μεγάλες, έχουν θύλακο. Οπότε, όταν περνάς φλεγμονές, γιατί έχεις ρευματοειδή αρθρίτιδα, γιατί έχεις λύκο, διάφορες παθολογίες αυτοάνωσες, αρχίζει ο θύλακος να συρρυκνώνει, να μαζεύει, αρχίζει να παχύνεται, να γίνεται πάρα πολύ σκληρός και ανελαστικός. Δυσλειτουργικός. Ακριβώς. Mm-hmm. Σου περιορίζει την κίνηση, αρχίζεις να πονάς, σε δυσκολεύει στην καθημερινότητα. Πλέον, αρθροσκοπικά μπορούμε να δώσουμε λύσεις και σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Να περάσουμε στην επόμενη κάρτα με τις περιπτώσεις όπου ενδείκνεται η αρθροσκόπηση του ισχύου και βλέπουμε λοιπόν ρήξη συνδεσμικών στοιχείων άρθρωσης, τα οποία βεβαίως αναφερθήκατε προηγουμένως. Ακριβώς. Πρόσκουση από οστεόφυτα, μιλήσαμε εκτενώς και για αυτά. Μηχανικά συμπτώματα και κροτούν ισχύο, snapping hip. Λοιπόν, όπως είπαμε, το ισχύο έχει τεράστιες μυϊκές ομάδες. Από τη μέσα πλευρά εδώ, υπεύθυνος για να κάνουμε την κάμψη, την κίνηση της κάμψης και προσαγωγής, υπάρχει ένας μεγάλος μυς που ξεκινάει από τη σπονδυλική στήλη και λέγεται λαγονοψοίτης. Ας αφήσουμε το όνομα. Ένας μυς είναι ένας τένοντας που καταλήγει στο ισχύο. Αυτός λοιπόν σε διάφορες περιπτώσεις, σε αθλητές, σε ανθρώπους που είναι εύσωμοι και γεροδεμένοι, κάνουν επαγγέλματα που ασκούν μεγάλη μυϊκή δύναμη και απαιτούν στην καθημερινότητα, μπορεί αυτός ο τένοντας να παχυνθεί και να πάει να βρίσκει πάνω στην κεφαλή και να τους κάνει πόνο και ενοχλήματα. Αυτό ήταν από τις τελευταίες ενδείξεις που καταφέραμε στο ισχύο. Παλιότερα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και μπορούμε να αποκολλήσουμε και να απελευθερώσουμε τον τένοντα και να λύσουμε τα προβλήματα αρθροσκοπικά. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλήσαμε για τις περιπτώσεις εκείνες που ενδείκνεται η αρθροσκόπηση. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις τις οποίες αντεδείκνεται η αρθροσκόπηση Εννοείται. Και μπορούν να προκαλέσουν Εννοείται. Πρόβλημα ή δεν μπορεί να έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Όταν είπα και πριν ότι όταν φτάσεις στην τελική αρθρίτιδα, τι σημαίνει αρθρίτιδα, ότι έχει χαλάσει όλος ο χόνδρος της κεφαλής, δεν έχεις καθόλου χόνδρο στη κεφαλή, έχει γυμνωθεί όλη, αυτό είναι η αρθρίτιδα, η τελική φθορά του ισχύου. Εκεί στην όταν έχεις κάνει αρθρίτιδα τελικού σταδίου, δεν μπορεί πλέον η αρθροσκόπηση να σου προσφέρει κάτι και αυτό το εξηγώ σε όλους τους ασθενείς μου. Όταν φτάσουν σε αυτήν την κατάσταση, χρειάζεται πλέον η τεχνητή άρθρωση. Επίσης, αυτό μπορεί να συμβεί όμως σε πιο χρονικό διάστημα, δηλαδή αν έχουμε μία αρθρίτιδα, πόσο καιρό θα πάρει αυτή να εξελιχθεί, ώστε αν δεν κάνει κανείς κάτι, μία αρθροσκόπηση να μετεξελιχθεί λοιπόν, και να απαιτήσει λοιπόν την αρθροπλαστική. Αυτό που συζητάμε πλέον στα συνέδρια είναι ότι η ρήξη του επιχειλίου, τα πρώτα οστεόφυτα, το παραπανίσιο κόκαλο που έχεις από γεννησιμίου σου, σου δίνει τα πρώτα συμπτώματα. Το ενδιάμεσο διάστημα μέχρι να κάνεις την τελική αρθρίτιδα μπορεί να είναι από 10 χρόνια, μπορεί να είναι και 20 χρόνια. Και μου έχει τύχει να χειρουργήσω έναν οδοντίατρο που είναι και ο οδοντίατρος μου πλέον συνάδελφος, ο οποίος του είχαν πει πριν 25 χρόνια, εγώ τον χειρουργήσα όταν ήταν 58, του είχαν πει πριν 25 χρόνια ότι έχει αρθρίτιδα στο ισχύο του και ότι πρέπει να κάνει αρθροπλαστική. Του ήρθε ξαφνικό, του ήρθε περίεργο γιατί θεωρούσε ότι είναι νέος και ήταν νέος. Και όταν το χειρούργησα εγώ στα 56-57 που ήταν, βρήκα ότι το μόνο πρόβλημά του ήταν αυτό. Μια ρήξη επιχειλίου και ένα οστεόφυτο και αντιμετωπίστηκε χειρουργικά. Σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν τυχερός, του είχαν πει 25 χρόνια ότι είχε πρόβλημα και όμως δεν είχε φτάσει σε αρθρίτιδα του ισχύου γιατί είχε μάθει από τον πόνο του και προστάτευε το ισχύο του. Δεν έκανε λοιπόν υπερβολές. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Άρα έχει να κάνει με το πόσο κανείς θα χειροτερέψει το πρόβλημά του εφόσον το επιδεινώνει και ο ίδιος, εφόσον κάνει πράγματα Ακριβώς. που το επιδεινώνουν. Βλέπεις ότι πονάς, ότι σε δυσκολεύει σε πολύ ακραίες θέσεις, αν το συνεχίζεις πάλι και πάλι. Ή πολλοί ασθενείς παίρνουν πάνω στο φαρμακείο και παίρνουν μόνοι τους, όχι μόνο απλά παυσίπονα τύπου ντεπών, παίρνουν αντιφλεγμονώδη. Mm-hmm. Αρχίζεις και παίρνεις, ναι. Αν κι εγώ σε έναν ασθενή μου δώσω για 10 μέρες αντιφλεγμονώδη, θα του μειώσω τον πόνο, θα τον εξαφανίσω. Δεν θα του χωλήσει το πρόβλημα όμως. Μετά από 10-15 μέρες που θα σταματήσει τα φάρμακα, θα έχουμε πάλι συμπτώματα και πολλές φορές πιο έντονα. Και το δεκαήμερο που δεν πόναγες, νόμιζες ότι θεραπεύτηκες από το πρόβλημά σου, ενώ αυτό συνέχιζε να δουλεύει. Το πρόβλημα λοιπόν το βάζεις κάτω από το χαλάκι, δεν το εξαφανίζεις. Ακριβώς. Με κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό θα πρέπει ο γιατρός να έχει και την εμπειρία και τις γνώσεις, να αξιολογήσει, να ζυγίσει όλα αυτά.
ο κάθε ασθενής είναι μοναδικός, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Κάθε πόνος στο ισχύο είναι διαφορετικό στον ασθενή που έρχεται και θα πρέπει λίγο να δεις και να δεις συνολικά τι άλλα προβλήματα υγείας έχει, τι άλλο μπορεί να κρύβεται από πίσω και οδήγησε αυτή την ιστορία. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι κάθε πόνος στο ισχύο θέλει χειρουργείο αρθροσκοπικό και ότι κάθε πόνος στο ισχύο είναι μία από αυτές τις 4, 5, 10 παθολογίες που υπάρχουν. Μάλιστα. Πρέπει να το δεις συνολικά. Να δούμε λοιπόν και τις υπόλοιπες περιπτώσεις που πρέπει να αποφεύγουμε μια αρθροσκόπηση και Βεβαίως. Δεν ενδείκνεται γιατί δεν μας προσφέρει κάτι. Είπαμε λοιπόν την προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα στο ισχύο. Αγγείλωση του ισχύου. Αγγείλωση του ισχύου κάνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συστηματικά νοσήματα, ρευματοπάθειες, μετά από τροχαία που μένουν για μήνες σε μονάδες συντατικής θεραπείας και το ισχύο αναπτύσσει, γύρω-γύρω δηλαδή από τις μυϊκές ομάδες του ισχύου, αναπτύσσεται κόκαλο μέσα στους μυς και το ισχύο αγγυλώνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις αρθροσκοπικά δεν μπορείς να τους προσφέρεις κάτι και μπορεί να έχει και κινδύνους να κάνεις και κάταγμα στο ισχύο. Οπότε αντενδείγνεται. Όπως και η βαριά οστεοπόρωση που γράφει. Δηλαδή αν έχεις έναν ασθενή ο οποίος έχει τόσο προχωρημένη οστεοπόρωση γιατί δεν πρόσεξε τον θυροειδή του, δεν πρόσεξε τους παραθυροειδείς ή έχει χειρουργηθεί για κάποιο λόγο και δεν, την ώρα που κάνεις την έλξη στο ειδικό κρεβάτι αυτό το ηλεκτρικό, φοβάσαι μην του προκαλέσεις βλάβη. Τη φοβάσαι το κάταγμα βασικά. Οπότε και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι συχνές. Πλέον επειδή όλες οι γυναίκες που είναι οι πιο συχνές που κάνουν οστεοπόρωση ή οι λίγοι άντρες που κάνουν πηγαίνουν στους γιατρούς, δεν τα συναντάμε. Παρ' όλα αυτά, βιβλιογραφικά εμείς και στα συνέδρια αναφέρουμε πάντα όλες τις περιπτώσεις που δεν πρέπει. Όπως και σε ένα ισχύο που έχει σύγκαμψη. Σημαίνει ότι έχει χάσει τόσο πολύ την κίνησή του γιατί έχει περάσει φλεγμονές, έχει προβλήματα που πλέον δεν κάνει έκταση. Είναι εκεί, σφηνωμένο. Κάνει 20 μοίρες μόνο. Εκεί δεν μπορείς να μπεις με τα εργαλεία και την κάμερα. Έχει κινδύνους να σου σπάσει κάποιο εργαλείο ή να μην μπορέσεις να μπεις ποτέ. Και είναι και μεγάλη βλάβη ουσιαστικά ακριβώς. Για να μπορέσεις να αντιμετωπιστεί. Αυτό ακριβώς. Όλες αυτές οι περιπτώσεις δείχνουν ότι πλέον είναι προχωρημένη η νόσος, το πρόβλημα του ασθενούς και είναι οι περιπτώσεις που δεν πρέπει διεθνώς να μπεις, να τον βάλεις στον ασθενή σε αυτή τη διαδικασία γιατί θα είναι ταλαιπωρία. Θα κάνεις ένα χειρουργείο και δεν θα του προσφέρεις κάτι. Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Είναι σημαντικό να λέτε πότε πρέπει να κάνουμε κάτι και πότε όχι, γιατί αυτό δείχνει ακριβώς και τον επαγγελματισμό ενός ανθρώπου. Διαφορετικά, αυτό είναι θα ήταν επιστήμη. Μια άλλη κατάσταση καθαρά εμπορικού χαρακτήρα. Ακριβώς. Σημαντική προπαίτεια κοτήλης. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι εδώ η κοτήλη μας, στον κάθε ένα, το πόσο βάθος έχει η κεφαλή μέσα είναι διαφορετική. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τόσο τεράστια κοτήλη και η κεφαλή μπαίνει τόσο μέσα αγκαλιάζει, που καλύπτεται πλήρως. Ναι. Εκεί. Είναι θέμα και εμπειρίας πόσες αρθροσκοπήσεις έχεις κάνει και πόσο κρίνεις ότι μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Γενικά, αν είναι η κατηγορία του ανθρώπου που είναι σπάνιο, ούτε ένα στους χίλιους δεν είναι αυτό που είναι τόσο ενταφιασμένη μέσα η κεφαλή, καλό είναι πλέον να μην προχωρήσεις σε ένα τέτοιο αρθροσκοπικό χειρουργείο, γιατί θα έχεις τεχνικές δυσκολίες και μπορεί να προκαλέσεις και άλλες βλάβες στον χόνδρο, ενώ πας να φτιάξεις κάτι να το χειροτερέψεις. Αυτό λοιπόν που μου περιγράφεται, από όσο μπορώ να το κατανοήσω κι εγώ, είναι ότι η αρθροσκόπηση λοιπόν είναι για βλάβες μικρής έκτασης, σε μη προχωρημένο στάδιο μιας οστεοαρθρίτιδας και βεβαίως κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φροντίσει από νωρίς να αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του. Η αρθροσκόπηση είναι μια τεχνική ελάχιστα επεμβατική, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπαίνεις με κάμερα και εργαλεία από μικρές τρύπες, για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα αυτά, που ένα από αυτά μπορεί να είναι και η αρχή της αρθρίτιδας. Υπάρχουν λοιπόν παθολογίες και προβλήματα, η πρόσκρουση που είπαμε, τα ελεύθερα κομμάτια χόνδρου μετά από ατύχημα, τα οποία δεν έχεις αρθρίτιδα. Σου συνέβη κάτι και έχεις ένα άλλο πρόβλημα. Όλα αυτά αντιμετωπίζονται. Μπορεί να κάνεις τα 60 σου από ένα ατύχημα ρήξη του χόνδρου και να φύγει κομμάτι. Δεν έχεις αρθρίτιδα εκεί και εσύ είσαι 60 χρονών. Και μπορεί να έχεις από 40 χρονών προβλήματα, να μην ασχολείσαι και όντως τα 60 να έχεις κάνει βαριά αρθρίτιδα και να μην μπορεί να φτιαχτεί. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες, λέγεται τόρης η κλίμακα που την έχουμε βγάλει, απλά δεν υπάρχει λόγος να κουράζουμε με τόσες λεπτομέρειες, που λες, αν είσαι σε αυτό και σε αυτό στάδιο, κάνεις αρθροσκόπηση. Από τόρης 2 και πάνω μέχρι 4 που είναι η βαριά αρθρίτιδα, δεν προχωράς. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα και αν ακολουθείς τις ενδείξεις αυτές, οι οποίες είναι διεθνείς, δεν είναι κάτι που αποφάσισα εγώ ο Νικολόπουλος, αν τις ακολουθείς, είναι οι περιπτώσεις που πάνε πολύ καλά τα περιστατικά και δεν έχεις ούτε εσύ άγχος και αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι γιατί τους έλυσε το πρόβλημα.
Δεν πάβει να είναι όμως μια επέμβαση, στην οποία πολύ δε περισσότερο όταν βλέπει ένας ασθενής σε ένα τέτοιο κρεβάτι, σου λέει τώρα εγώ πού θα πάω, σε ποια διαδικασία θα μπω, πόσο καιρό θα κάνει να αποκατασταθεί αυτή η επέμβαση. Τελικά, καταρχάς, πόσες μέρες χρειάζεται για να μπορέσει κάποιος να επιστρέψει στην καθημερινότητά του και πόσες μέρες νοσηλεία έχει. Σαν νοσηλεία είναι ξεκάθαρο. Ένα βράδυ μένεις μέσα στην κλινική και σε προληπτικά. Ένα βράδυ προτιμώ εγώ για να πάρουν παυσίπονα. Στο εξωτερικό, στο Παρίσι, για παράδειγμα, το κάνουν κάποια και ως day cleaning. Δηλαδή, αυτός που θα χειρουργηθεί 8-9 ώρα το πρωί, 8 ώρα το βράδυ μπορεί να πάει σπίτι του. Όντως, και εγώ μου έχουν τύχει άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, που τα προβλήματα που βρήκαμε ήταν πολύ ήπια και θεραπεύθηκαν. Που καταλαβαίνω ότι ξέρεις το βράδυ θα πάρεις το παυσίπονο σου, θα πάρεις μια δόση αντιβίωση στο σπίτι που θα σου δώσω εγώ από το νοσοκομείο και θέλουν να φύγουν να πάνε. Είναι άλλες που τους βάζεις μεσημέρι. Μπαίνουν 2, 3, 4 η ώρα. Εκεί προτιμώ να μείνουν μέσα το βράδυ, να πάρουν τα παυσίπονά τους. Φοβερούς πόνους δεν έχεις. Ντεπών ενδοφλέβια παίρνεις, παρακεταμόλη. Παρ' όλα αυτά προτιμώ να είναι σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον και να φύγουν το επόμενο πρωί αφού περάσει ο φυσιοθεραπευτής μου και κάνουν το ασκησιολόγιο τους, κάνουν τα πρώτα στάδια, το πρωτόκολλο εφαρμόζουμε της αποθεραπείας τους, να τους σηκώσει ο φυσιοθεραπευτής να περπατήσουν. Περπατάς από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη ώρα αφού συνέλθεις από το χειρουργείο, έχεις ξυπνήσει από τη ζάλη που σου έχει φέρει η νάρκωση, μπορείς να σηκωθείς να περπατήσεις με τις πατερίτσες, δύο κοντές πατερίτσες αγκώνος, τις οποίες κρατάς συνήθως από 5 μέχρι 10 ημέρες. Εκτός και αν έχεις φοβερό θέμα με χόνδρο και για κάποιο λόγο έχεις κάνει τεχνικές να αναπλαθεί ο χόνδρος, που εκεί μπορεί να φτάσεις μέχρι 3 εβδομάδες. Άρα για είναι θέμα... απαραίτητες οι πατερίτσες σε μια τέτοια περίπτωση. Ναι. Εγώ πάντα λέω στους ασθενείς μου το χειρότερο σενάριο. Έχω κάνει 58 χρονών γυναίκα, παχύσαρκη, όπου έλεγα ότι αυτή θα κρατήσει 10 μέρες τουλάχιστον πατερίτσες και μου βγήκε από το νοσοκομείο χωρίς. Γιατί περπάτηκε και μου λέει: εγώ δεν νιώθω κανένα πόνο, καμία ενόχληση. Και της είπα: κράτα προληπτικά 2-3 μέρες στο σπίτι, μήπως κάπου ζαλιστείς, μήπως κάτι συμβεί κάτι. Συνήθως όμως, για να ξεκουράσουμε την άρθρωση μετά από ένα χειρουργείο, συνήθως 2-3-5 μέρες που είναι το ελάχιστο και ανάλογα με το τι πρόβλημα έχεις, φτάνεις ανάλογα. Ο Αλέξης Νογέρα έλεγε, κοίταξε να δεις, σήκωσέ τον και να περπατήσει. Αν από την πρώτη μέρα δεν νιώθει καμία ενόχληση, άστον και χωρίς. Κανένα θέμα. Οι πατερίτσες χρησιμοποιούνται καθαρά για να μην πονάει ο ασθενής, να έχει ασφάλεια και να νιώθει άνετα. Ακριβώς. Αλλά άνθρωποι που δεν πονάνε, που τους έλυσε το πρόβλημα και είναι καλά, ας τους χωρίς, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Οπότε το ίδιο εφαρμόζουμε. Για δουλειά που με ρωτήσατε πριν. Δουλειά γραφείου, για παράδειγμα. Εγώ αν έκανα στο δικό μου ισχύο, φώναζα έναν συνάδελφο που ξέρει να τα κάνει και μου το έκανε, τρίτη τέταρτη μέρα θα ήμουν στο ιατρείο να εξετάζω, δεν χειρουργούσα. Για άθληση, ένας επαγγελματίας αθλητής, όχι ένας αθλητής. Τρεις με τέσσερις μήνες ξεκάθαρα. Γιατί θέλει την επούλωσή του, θέλει να ξεκινήσει πάλι την ενδυνάμωση στις μυϊκές ομάδες που δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα. Άρα, ένα μικρό αρθροσκοπικό χειρουργείο έκανες. Mm-hmm. Χρειάζεται πάλι ενδυνάμωση. Άρα, ο αθλητής επιδόσεων είναι τρεις με τέσσερις μήνες. Εγώ και εσείς που θέλουμε απλά, τουλάχιστον για μένα, συγγνώμη, για εσάς μπορεί να είστε και επιδόσεις εκτός από δημοσιογράφος, που θέλουν απλά ένα τρέξιμο στο διάδρομο, ένα περπάτημα σε ανώμαλο έδαφος, στο μήνα πάνω πηγαίνουν. Μάλιστα. Ποσοστά επιτυχία σε μια τέτοια επέμβαση. Έχουμε μάλλον ποσοστά αποτυχίας, να το πούμε. Να πούμε έτσι. Και ποσοστά επιτυχίας και ανάλογα μετά πηγαίνει η αποτυχία. Αν χειρουργήσεις με ένδειξη, δηλαδή τις κατηγορίες που είπαμε ότι μπορούν να γίνουν και δεν αποφασίζεις, ας δοκιμάσω και αυτόν και ας έχει λίγο παραπάνω αρθρίτιδα, δεν πειράζει, τα ποσοστά επιτυχίας φτάνουν γύρω στο 94-95% διεθνώς. Mm-hmm. Το 5% ποια κατηγορία ασθενών είναι, που θεωρητικά έχεις αποτυχία, που δεν είναι αποτυχία με βάση τις μελέτες, ο ασθενής μειώνεται, τα συμπτώματά του είναι καλύτερα, απλά μπορεί να έχει κάποια λίγα ενοχλήματα. Είναι η κατηγορία των ανθρώπων που προλάβανε και κάνανε σε αυτό που είπαμε στην κεφαλή, αυτό το γαλάζιο που δείχνει εδώ το πρόπλασμα, έκαναν χόνδρινη βλάβη σοβαρή. Έφυγε μεγάλη ποσότητα χόνδρου και έχουν πλέον κρατήρα. Εκεί κάνεις διαδικασίες να διεγείρεις, να βγουν κύτταρα, να ξαναφτιάξεις χόνδρο, αλλά ξαναλέω ότι ακόμη και το 2019, ως μέλος της Διεθνούς Κοινότητας Χόνδρινων Βλαβών που είμαι και πηγαίνουμε κάθε χρόνο στα συνέδρια και συζητάμε, δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε 100% χόνδρο όπως μας το έδωσε η μητέρα φύση. Μάλιστα. Φτιάχνουμε ένα 70, 80, 90 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Το υπόλοιπο γεμίζει με ουλόδι ιστό. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν μπορεί εσύ μετά το χειρουργείο να είσαι πολύ καλά, αλλά όταν θες κάτι υψηλές επιδόσεις, να έχεις κάποια ενόχληση. Όχι φοβερό πόνο, ενόχληση.
Αυτή είναι η αποτυχία. Γιατρέ, νομίζω ότι μας τα είπατε όλα για την αρθροσκόπηση, για μία μέθοδο η οποία τουλάχιστον μπορεί σίγουρα να αποτελέσει λύση για κάποιο πρόβλημα στο ισχύο, το οποίο υπό άλλες συνθήκες μπορεί είτε να το άφηνε κανείς μέχρι να φτάσει στο σημείο για την ολική αρθροπλαστική, είτε να μην του έδινε τόσο σημασία σε κάθε περίπτωση. Ακριβώς. Αυτό είναι η διαφορά και γι' αυτό σήμερα που με καλέσατε εδώ είπα ότι θέλω να μιλήσω για το συγκεκριμένο, διότι πολλοί άνθρωποι έχουν προβλήματα, κάποιοι από 20-30 χρονών. Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μας, έχει αλλάξει η καθημερινότητά μας. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν γυμναστικές, ακόμη τύπου TRX ή κάτι πολύ, πάνε το ισχύο τους στην άρθρωση σε πολύ ακραίες θέσεις, ζούμπα, διάφορα πακούς γενικά που πριν 30 χρόνια δεν τα κάνανε, πριν 20 χρόνια δεν τα κάνανε. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Καν, ακριβώς. Επίσης, υψηλές ταχύτητες, τραυματισμοί. Οπότε συχνά έχουμε σε νέους ανθρώπους ή σε μεσήλικες προβλήματα. Σκοπός είναι ότι αυτό πετύχαμε. Αυτό πετύχαν και τα παλιότερα χρόνια με τις αρθροσκοπήσεις του ώμου, με τις αρθροσκοπήσεις του γόνατος. Να σώζεις την άρθρωση, και αυτό θέλουμε και στο ισχύο, και να απομακρύνεις όσο γίνεται πιο πίσω ηλικιακά την πιθανότητα να βάλεις μια τεχνητή άρθρωση. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Η αρθροσκόπηση, αν και συχνά θεωρείται μια επέμβαση ρουτίνα στο ισχύο, ωστόσο θα πρέπει να γίνεται με απόλυτη ακρίβεια και από εξειδικευμένο γιατρό με πολύχρονη εμπειρία. Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται μέσα από μικρές τομές στο δέρμα, χωρίς να είναι απαραίτητη η μακροχρόνια αποθεραπεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, κάθε επέμβαση είναι σημαντική για τον ασθενή. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.